Κύριε Κεγκέρογλου, θέλω να ακούσω και εσάς. Το κίνημα αλλαγής σας και επίσης κριτική. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς έχουμε θορυβηθεί πάρα πολύ διαβάζοντας τις ανακοινώσεις της ΟΕΝΓΕ, βλέποντας τα χαρτιά που στέλνονται στον Ευαγγελισμό, που λένε ότι τα χειρουργεία μειώνονται στα 7 λόγω συνθήκων. Θέλω να πω, αν η υγειονομική πρωτεύουσα της χώρας, αν η πρωτεύουσα που έχει όλα τα μεγάλα νοσοκομεία στα οποία έρχονται όλα τα σοβαρά περιστατικά όλης της υπόλοιπης Ελλάδας, είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, με κάτω από 300 διασωληνωμένους, στα όρια της, τι θα γίνει αν αυξηθούν? Και αναρωτιέμαι, μπορούσε κάτι τέτοιο να έχει αποτραπεί? Είναι σίγουρο ότι όλος ο χειρισμός από την πλευρά της κυβέρνησης έχει προβλήματα. Ο βαθμός της ανεπάρκειας ποικίλει, ανάλογα το Υπουργείο, ανάλογα τις αποφάσεις. Όμως πρέπει να πούμε ότι η προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της πανδημίας από την υγειονομική πλευρά, γιατί έχουμε και τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία, θέλει ενίσχυση του ρόλου των επιστημόνων. Mm. Να μην χρησιμοποιούμε δηλαδή τους επιστήμονες όταν οι αποφάσεις, οι γνωμοδοτήσεις τους είναι στην κατεύθυνση που είναι η πολιτική, για την κυβέρνηση εννοώ. Θα μου επιτρέψετε εδώ, αν δεν κάνω λάθος, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, η κυρία Πελώνη, στο briefing της Δευτέρας, είχε νουθετήσει, αν θέλετε, τους ειδικούς, λέγοντας ότι είναι καλό να έχουν μία ενιαία φωνή. Μία? Μία ενιαία φωνή. Και διαβάζαμε ρεπορτάζ που έλεγαν ότι στην κυβέρνηση σκέφτονται να βάλουν μέχρι και εκπρόσωπο. Τον εκπρόσωπο τύπου των ειδικών, ώστε να βγαίνει ένας και να μην δίνονται διαφορετικά μηνύματα. Κοιτάξτε, ο τρόπος που συζητούν στην Επιστημονική Επιτροπή και ο τρόπος που καταλήγουν είναι θέμα και δικό τους. Δεν είναι θέμα πλειοψηφιών, μειοψηφιών. Mm-hmm. Είναι θέμα παράθεσης των επιστημονικών δεδομένων. Ναι. Εμείς ούτε μπορούμε να τους υποκαταστήσουμε, ούτε μπορούμε να τους νουθετήσουμε. Να ενισχύσουμε όμως το ρόλο τους μπορούμε. Και αυτό θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση. Να σέβεται περισσότερο τις αποφάσεις και βέβαια να ενισχύσει με ειδικότητα δημόσιας υγείας. Mm-hmm. Είναι αυτό το οποίο, κατά την άποψή μου, πρέπει να ενισχυθεί η Επιτροπή προκειμένου να έχει μια αρτιότερη σύνθεση επιστημονικά. Τώρα, η κυβέρνηση με βάση αυτές τις γνωμοδοτήσεις, με βάση τα στοιχεία, με βάση τα δεδομένα, πήρε αποφάσεις, μας τις ανακοίνωσε για ένα αυστηρότατο lockdown. Αυτό το οποίο εμείς πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα, διότι για τα μέχρι τώρα μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Ανεπάρκειες, ελλείψεις, δεν έκανε αξιολόγηση, δεν αξιοποίησε την εμπειρία από το προηγούμενο διάστημα. Όλα μπορούμε να τα πούμε. Ναι. Για να μην έχουμε να λέμε όμως και μετά και με ταυτόχρονες απώλειες ανθρώπινης ζωής, θα πρέπει να πούμε ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει ο στόχος να είναι όχι άνοιγμα λόγω πιέσεων, αλλά ασφαλές άνοιγμα. Το ασφαλές άνοιγμα έχει προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολλές, αλλά κυρίως είναι η τήρηση των κανόνων, βεβαίως, και αυτό συνάδει και με μια γενικότερη συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε και εμείς οι πολιτικοί και κυρίως η κυβέρνηση για να περάσει το μήνυμα της στήρησης των κανόνων. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν είναι μόνο η Ικαρία. Είναι πολλών μας οι συμπεριφορές. Πριν μπω στα της Ικαρίας, δεν μπορώ παρά να επικαλεστώ. Ναι, το ανέφερα γιατί πρέπει να δούμε ότι η συμπεριφορά και οι κανόνες έχουν και παραδείγματα. Οι πολίτες έχουν παραδείγματα. Ποιους έχουν παραδείγματα? Αυτούς που βλέπουν στην τηλεόραση και τη συμπεριφορά τους. Εδώ, φοβάμαι λοιπόν, ότι τώρα πια δεν μας έχουν για παράδειγμα ούτε εμάς τους δημοσιογράφους, ναι, ούτε εσάς τους πολιτικούς, κύριε Κεγκέρογλε. Και καιρό, ναι, λοιπόν, εντάξει, στο βαθμό, κοιτάξτε, υπάρχει μια
και από εδώ μια αρνητική πλευρά. Αντιγράφουν ή υπάρχει μιμητισμός για τα αρνητικά. Μάλιστα. Αυτό υπάρχει ως παθογένεια. Επιτρέψτε μου να πάω και στον κύριο Συντυχάκη, κύριε Κεγκέρο. Να πω μια κουβέντα. Ναι, παρακαλώ. Ότι, να πω μια κουβέντα ότι το ζήτημα που έχει επίσης πολύ συζητηθεί είναι το θέμα του εμβολιασμού και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε τον Μπόη σήμερα που είπε ότι ασφαλές και στους άνω των 65 το εμβόλιο της AstraZeneca. Ναι, μα μια χαρά, δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί τώρα, εκεί γίνεται συζήτηση τώρα για να ροκανίζεται ο χρόνος. Το πρόβλημα είναι να μπουν περισσότερες εταιρείες και περισσότερα εμβόλια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και να έχουμε και την κατάλληλη υποδομή. Τα περί δημοσίου αγαθού εσείς τα στηρίζετε στο κίνημα αλλαγής. Αυτό πώς? Τα περί δημοσίου αγαθού. Να γίνει το εμβόλιο δημόσιο αγαθό, τα στηρίζεστε. Γιατί δεν είναι. Δεν πολύ είναι αγαθό. Όταν το ψάχνουμε με το κι άλλοι και όταν το φτιάχνουν μόνο συγκεκριμένες δημόσιο, εταιρείες. Είναι δημόσιο αγαθό, άρχισε να υπάρχει. Όταν δεν υπάρχει, δεν είναι δημόσιο αγαθό. Δημόσιο Μάλιστα. αγαθό είναι όταν υπάρχει και είναι για όλους. Και η Ευρώπη δεν έκανε τις απαραίτητες ενέργειες για να υπάρχει σε πληθώρα. Βεβαίως, σε επάρχεια, συγγνώμη. Βεβαίως. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα ζήτημα που προέκυψε και γεννήθηκε και δημιουργήθηκε όλη αυτή η υποδομή και το αποτέλεσμα μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρόνο από την πίεση του κορονοϊού. Αλλά ήθελα να πω και ξέχασα ότι αυτό που συζητούσατε προηγουμένως για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ναι. είναι εκεί που δεν έχει γίνει τίποτα. Εκεί που δεν έχει γίνει τίποτα. Σε όλο το σύστημα υγείας έχουν ανακυκλωθεί οι συμβασιούχοι. Και καλώς ανακυκλωθήκανε, γιατί μέσα στην πανδημία φυσικά και δεν έπρεπε να λείψουν οι συμβάσεις και να φύγουν οι άνθρωποι. Ναι. Τους χρειαζόμαστε απόλυτα. Και επειδή τους χρειαζόμαστε και προσφέρουν τώρα, θα πρέπει να δούμε και πώς θα ενταχθούν μονίμως στο σύστημα. Αλήθεια. Αλλά μόνιμη στελέχωση δεν υπήρξε ούτε στα νοσοκομεία, ούτε στην πρωτοβάθμια υγεία.